Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ημέρα που η Γερμανία επιτέθηκε στην Πολωνία. Ήταν η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 1η Σεπτεμβρίου του 1939. Η Πολωνική Πρεσβεία έχει δημιουργήσει αυτή την έκθεση που βλέπετε με τίτλο «Αγώνας και πάθη οι Πολωνοί στον πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», η οποία παρουσιάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων της Πολωνίας, πώς βίωσαν δηλαδή την ναζιστική κατοχή και όλες τις δυσκολίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η έκθεση θα είναι στο μουσείο μας μέχρι την 1η Νοεμβρίου και να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη σε άλλες 62 χώρες. Η έκθεση περιλαμβάνει την καθημερινότητα των Πολωνών ιδιωτών, οι οποίοι βίωσαν τη δυσκολία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη ναζιστική κατοχή. Θα είναι στο μουσείο μας, στο παράδειγμα της Τρίπολης, μέχρι την 1η Νοεμβρίου, όπου στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Θεσσαλονίκη. Να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αυτή τη στιγμή τρέχει και σε άλλες 62 χώρες ταυτόχρονα. Ήρθε στην Τρίπολη από τον Ναύπλιο και πιο πριν ήταν στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Δηλαδή είναι μια παραγωγή του Υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας με το Πολεμικό Μουσείο της Ελλάδος. Απευθύνεται σε συγκεκριμένες ηλικίες? Όχι, δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένες ηλικίες, γιατί τα δεινά του πολέμου πιάνουν όλο το φάσμα των ηλικιών του κόσμου. Οπότε μπορούν να διδαχθούν οι πολίτες, να διαβάσουν κάποια, όπως βλέπουμε ότι οι πίνακες έχουν κάποια λόγια πάνω, μπορούν να διδαχθούν από αυτή την έκθεση, να μάθουν κάποια πράγματα? Μπορούν φυσικά να διδαχθούν, γιατί έχει αναλυτικά πάνελ γραμμένα για το τι αφορούν η κάθε μία φωτογραφία, μέσα από τις οποίες οπτικά και διαβάζοντάς το καταλαβαίνουν τις δυσκολίες ενός πολέμου και ιδιαίτερα μιας κατοχής, συσχετίζοντάς το βέβαια και με την εποχή, την 80 χρόνια πίσω κοινωνία όπως υπήρχε.